Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο άμα θέλεις να μάθεις να φτιάχνεις το πιο τέλειο μαμαδίστικο ριζόγαλο. Είναι top. Βάζουμε μια κατσαρόλα στη φωτιά. Ρίχνουμε μέσα ένα λίτρο νερό. Δυνατή φωτιά. Και περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να βράζει. Το νερό έχει αρχίσει να βράζει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και ρίχνουμε μέσα ρύζι γλασέ. Θα ανακατέψουμε και θα περιμένουμε περίπου 20 λεπτά. Έχουν περάσει 20 λεπτά, κλείνουμε τη φωτιά και θα στραγγίσουμε το ρύζι. Βάζουμε στη φωτιά την ίδια κατσαρόλα, ρίχνουμε μέσα 700 ml γάλα, ζάχαρη, ανοίγουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Σε ένα άλλο μπολ θα ρίξω μέσα 300 ml γάλα, corn flour, τις βανίλιες και θα ανακατέψω. Αντί για βανίλια μπορείτε να αρωματίσετε με ξύμα πορτοκαλιού ή λεμονιού. Το γάλα έχει αρχίσει να βράζει και θα ρίξουμε μέσα το μείγμα του corn flour. Και το ρύζι. Και ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσει να βράζει και να δέσει το μείγμα. Το μείγμα έχει αρχίσει να βγάζει φουσκάλες, σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Θα κλείσουμε τη φωτιά, θα το αποσύρουμε. Και με μια κουτάλα θα πάρουμε ριζόγαλο και θα γεμίσουμε μπολάκια. Όσο είναι ακόμα ζεστό για να πιάσει πέτσα. Ένα πύρινο παραδοσιακό θέλουμε. Ενώ ότι μπορούμε να τα φάμε και κρύα και ζεστά, εγώ προτιμώ το ψυγείο. Τα παιδάκια μου εμένα βέβαια τα τρώνε ζεστά. Για παιδάκια ρε, αφού δεν έχεις παιδιά. Γιατί ρε, άμα είχα ζεστά θα τα έτρωγαν. Τα έχουμε βγάλει από το ψυγείο και θα γαρνίρουμε με λίγη κανελίτσα. Εμένα μου αρέσει να το τρώω κρύο πάντως. Κοιτάξτε πόσο κρεμμώδης είναι. Είναι top. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου άμα θέλεις να βλέπεις περισσότερες μαμαδίστικες συνταγές. Oh.